ιστορία από το βιβλίο μου που είναι συλλογή διηγημάτων και έχει γενικό τίτλο «Εκδρομή με λεωφορείο». Φοβού τους νεκρούς. Αισθάνθηκε τους σφιγμούς του να επιβραδύνονται. Ξαπλωμένος όπως ήταν, θέλησε να κινηθεί, αλλά του φάνηκε αδύνατον. Μέσα στις χίλιες σκέψεις που άρχισαν να τον κατακλείζουν σαν σκνίπες στον καλοκαιρινό ορίζοντα, του ήρθε ξεκάθαρα πως ίσως θα έπρεπε να ανησυχεί. Αλλά εκείνος δεν ανησυχούσε. Αντίθετα, εστίαζε κατά περίεργο τρόπο στην ανησυχία την ίδια, αφήνοντας το περιθώριο σε δεκάδες συνειρμούς να αναδυθούν και να σιγοπετούν στο κεφάλι του μαζί με όλα τα άλλα. Ένιωθε πια βαρύς και κρύος, σαν να ήταν φτιαγμένος από μάρμαρο. Θυμήθηκε τον πρίγκιπα των Μαύρων Νησιών, την ιστορία της Εχραζάτ, και σκέφτηκε ότι ίσως να γιατρευόταν και αυτός, όπως ο καταραμένος πρίγκιπας. Σκέφτηκε ότι ήταν άδικο να έχει τέτοια διάβγεια κάποιος τη στιγμή του θανάτου του, τη στιγμή που δεν τη χρειαζόταν. Ήταν ήρεμος και λυπόταν που δεν μπορούσε να πει και να εξηγήσει όσα ένιωθε. Ακόμα και στο μεγαλύτερο πόνο δηλαδή, επειδή το μυαλό δουλεύει με τέτοια καθαρότητα στο τέλος, μπορεί και να νικέται η οδύνη, αφού οι σκέψεις είναι τόσες πολλές που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Αρκεί μόνο να αρχίσει η αντίστροφη διαδικασία του τέλους, σκέφτηκε. Ο νεκροθάφτης έριχνε το μουσκεμένο χώμα πάνω από το νεκρό. Έμπαζε το φτιάρι στη γη, το πάταγε με τη γαλότσα να χωθεί καλά μέσα στο χώμα και μετά το έβγαζε έξω γεμάτο και το ρίχνε πάνω στο παγωμένο σώμα. Το επάγγελμά του δεν ήταν σπουδαίο και τα μικρά παιδιά τον φοβόντουσαν επειδή μπαινόβγαινε στο νεκροταφείο. Εκείνος δεν φοβόταν τους νεκρούς. Ήταν ζωντανοί παλιά όλοι τούτοι, σκεφτόταν. Ό,τι ήταν στη ζωή τους, ήταν και τελείωσε. Ούτε φαντάσματα, ούτε ζόμπια υπήρχανε. Και θυμότανε πώς πιάνανε τα χαμνά τους ή φτύνανε κοιτώντας πίσω τα πιτσιρίκια, άμα τύχαινε να περνάει καμιά πομπή μπροστά τους. Δεν υπάρχουν απέθαντοι. 25 χρόνια απέθαντο δεν είδε να του φέρνουν για πελάτη, ούτε και κανένα τόσκασε για να ξεμητήσει το βράδυ και να τον κυνηγάει. Όποιος μπήκε εδώ, μπήκε και τελείωσε. Θα ξαναβγούνε, ναι, σε 3-5 χρόνια και αν είναι τυχεροί δεν θα έχουν λιωμένες σάρκες ακόμα πάνω στις κοκάλες τους. Και συγγενείς να κλαίνε. Μόνο κάτι παιδάκια που βλέπανε τη μάνα του σωρό από κόκαλα βαλαντώνανε στο κλάμα ή κρυβόντουσαν στα φουστάνια καμιάς θείας ή γιαγιάς. Οι περισσότεροι ήταν εκεί από ανάγκη, από υποχρέωση και πολλοί δεν ερχόντουσαν καθόλου. Κάψτα στον ασβέστη, σου λέει. Ούστε να χαθεί, ευτυχώς που πέθανε ο Βρωμιάρης. Φευγάτη, άλλες φορές ξαναπαντρεμένοι, άρρωστοι ή πεθαμένοι οι ίδιοι, να περιμένουν τη δική τους τη σειρά για να ξεκοκαλιστούν από τα σκουλίκια, το χώμα και το νερό. Δεν είναι από χώμα ο άνθρωπος, σκεφτόταν ο νεκροθάφτης. Το χώμα τους κρύβει, τους βοηθάει να λιώσουν, αλλά το πετσί του ανθρώπου δεν είναι χώμα. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Τι είναι? Τόσες φορές είχε ακούσει τη λειτουργία και ο παπάς τον είχε συμβουλέψει να μην κάνει βλάσφημες σκέψεις. Αλλά αυτός μετά από τόσα χρόνια, που ήξερε πια τα λόγια, την ώρα της ψαλμωδίας κοίταζε τον νεκρό και σκεφτόταν ξανά το ερώτημα που τον βασάνιζε. Πήγαινε και τη μεγάλη εβδομάδα στην εκκλησία να ακούσει, μήπως και καταλάβει, μήπως και πάρει απάντηση. Χώμα ήτανε και στο χώμα θα ξαναγυρίσει. Χώμα, μουρμούρισε λιγάκι μηχανικά καθώς συνέχιζε να ρίχνει χώμα. Σταμάτησε και κοίταξε. «Κυρία, μην αφήσετε το κεράκι εκεί, θα σας το σβήσει ο αέρας. Και προσέχετε, έχουμε σφίκες φέτος. Γέμισε ο τόπος. Βγαίνουν και από τους τάφους, κάνουν φωλιές παντού. Μη σε τσιμπήσει καμιά, θέλω να πω. Περίμενε». Η γυναίκα έφυγε μετά από λίγο χωρίς να το κοιτάξει, χωρίς να το απαντήσει. «Από τι είσαι φτιαγμένος?» ρώτησε το ξυλιασμένο πτώμα. Ο ίδιος δεν φοβόταν και είχε εξοικειωθεί με τις χειρότερες πλευρές του θανάτου και ήξερε τι τον περίμενε. Από μικρός έβλεπε πεθαμένες και ξεκυλιασμένες γάτες ή σκυλιά με ένα κομμάτι κόκκινο στο κεφάλι ή στο μέρος της σκυλιάς σαν να έχει γυρίσει το μέσα έξω ενός πετσιού. Πολλές φορές οι μύγες είχαν ήδη εγκατασταθεί και απομυζούσαν τα αιμάτινα και τα πιο υγρά κομμάτια και τα γκριζοπά έντερα. Τα μάτια ήταν σβησμένα, μισόκλειστα σαν παραθυρόφυλλα που μείναν έτσι μετά από μια βιαστική αναχώρηση. Η γλώσσα του ζώου φαινόταν μέσα από το μισάνοιχτο στόμα που αποκάλυπτε τα δόντια του σε μια τελευταία επίδειξη αγριότητας. Που δεν φόβησε, ούτε απότρεψε το θάνατο.
Τις έπιανε τις γάτες και τις παράχωνε για τη βρώμα, αλλά όχι τελείως, για να βλέπει πώς γινόταν σιγά σιγά το ζωντανό. Του μπανιασμένο τον αηδίαζε, αλλά δεν στενοχωριόταν. Το κατακαλόκαιρο, το βουητό από τα τζιτζίκια, το ξεραμένο χόρτο που πέταγε σαν μαλίκοντο κουρεμένο και κυτρίνιζε τα χωράφια, το χρώμα της θάλασσας, του φαινόταν ότι έπνιγε την ασχήμια. Στην αλλαγή του φθινοπόρου γινόταν αβάσταχτο το θέαμα και οι σκέψεις. Ήταν η βροχή σιγανή και ηρωνική. Τι έφυγε μέσα από το γάτο, αναρωτιόταν. Τον πάτησε το κάρο και τέλειωσε έτσι, δάσα να μην υπήρξε ποτέ. Είχε αναπτύξει και μια ιδιαίτερη φιλοσοφία μετά από χρόνια παρατήρησης των πεθαμένων και των συγγενών τους. Ότι άμα δεν υπήρχε ο θάνατος, κανένας δεν θα αγάπαγε κανέναν. Η συγχώρεση είναι επειδή περιμένει ο θάνατος. «Τέλειωσες», άκουσε τον παπά που είχε γυρίσει να πάρει τα σέα του και να του δώσει τα κλειδιά του παρεκκλησιού. «Τέλειωσα, πάτερ», μουρμούρισε. «Να ρίξω τα λουλούδια από πάνω». «Κάνω ό,τι θες», ανασήκωσε τους ώμους ο παπάς. «Κλείδωσε πριν φύγεις». Το έλεγε πάντοτε τούτος ο παπάς, παρόλο που ο νεκροθάφτης ήταν τύπος και υπογραμμός στις υποχρεώσεις του. Πάτησε με την ανάποδη του φτιαριού το χώμα να κάτσει, έριξε και τα λουλούδια από πάνω. Δεν υπήρχε βάζο να τα βάλει και με το κρύο δεν θα κρατούσανε και πολύ. Πεταμένα λεφτά, άμα σκεφτείς ότι πάνε για να στολιστεί ένα κουφάρι. «Α, πάει κι αυτός. Πήγε ολομόναχος». «Έλα, τελείωνε. Έχουμε να βάλουμε καινούρια μάρμαρα εδώ παρακάτω στο διάδρομο και πρέπει να με βοηθήσεις». Ο μαρμαράς της περιοχής είχε πολλή δουλειά τελευταία. Είχαν γίνει μόδα οι καλοπεριποιημένοι τάφοι. Έβγαζε και από τη μύγα ξύγκιο τσιφούταρος και στο νεκροθάφτη που καθόταν εκεί μέχρι να τελειώσει η δουλειά δεν έδινε πεντάρα. Όλο όμως και προσφερόταν ο τελευταίος να φέρει νερό, τραβώντας το βαρύ και μακρύ λάστιχο από τη βρύση στην άλλη άκρη του νεκροταφείου ή να γυαλίσει το τελειωμένο μνημείο. Μίλαγε ευγενικά. Έλεγε και με τρόπο στους συγγενείς ότι έπρεπε να περιποιηθούν τον άνθρωπό τους. Και αυτό ο Μαρμαράς το εξέλαβε κάποια στιγμή σαν ενισχυτικό της πελατείας του. Οπότε όλο και κάποιο χατζηλίκι του έδινε, χωρίς να μιλήσουν ξεκάθαρα για τους λόγους της ξαφνικής ανοιχτοχεροσύνης του τεχνίτη. Ο νεκροθάφτης στην αρχή το έλεγε για να βγάλει καμιά πεντάρα από το ενδιαφέρον που θα έδειχνε για τον αποθανόντα και θα συγκινούσε τους συγγενείς, ιδίως γυναίκες που τα λογαριάζουν περισσότερο αυτά. Να είναι νεκροί καθαροί, περιποιημένοι, έστω και για τα μάτια του κόσμου. Έπειτα ήταν κι άλλοι που πραγματικά είχαν στενοχωρηθεί για τους ανθρώπους τους, αλλά τους έλειπαν τα μέσα και χρειαζόντουσαν μια μικρή ενθάρρυνση για να κάνουν το έξοδο. Υπήρχαν φυσικά και αυτοί που ενοχλούνταν από τις παρενέσεις, διακριτικές φυσικά, του νεκροθάφτη. Και όταν έβλεπε τέτοια περίπτωση, σταμάταγε την κουβέντα. Ιδίως άμα βρισκόταν και κάποιος άλλος πιο ενδοτικός εκεί κοντά για να μην χαλάσει τη διάθεση και του άλλου. Υπήρχε ένας τάφος που τον ενοχλούσε ιδιαίτερα. Μια νέα γυναίκα που ο σύζυγός της είχε φτιάξει ένα αλόκοτο μνημείο. Ήταν σαν σκηνή στρατιωτική, αλλά σε χρώμα πορτοκαλί. Και όπως ο τεχνίτης δεν είχε πετύχει επακριβώς την αρχική ιδέα, χώρια που είχε νευριάσει από την τσιγκουνιά του σύζυγου, στο τέλος έμοιαζε το μνημείο σχεδόν κωμικό, σαν καλοκαιρινή διαμονή σε κάποια παραλία κοντά. Είχε δει στη δημοτική πινακοθήκη μια φορά σε μια έκθεση έναν πίνακα τοπικού ζωγράφου. Που είχε κάτι γυναίκες φτιάξει που φαινόταν η πλάτη τους, κάπως θαμπά ζωγραφισμένες ήτανε. Κατά μεσήμερο, δίπλα στην ακροθαλασσιά, μολόσαμα μαγιό και καπέλα και καραβάκια στο βάθος της θάλασσας. Μια βάρκα ήταν στα αριστερά της μιας βγαλμένη έξω και ένα απαλό κυματάκι είχε μόλις σηκωθεί, αν και ο ήλιος ήταν εκτυφλωτικός, είχε πει ο δάσκαλος. Είχε ζήσει τέτοια μεσημέρια, αλλά δεν φανταζόταν ότι μια εικόνα που είχε στο μυαλό του ένας τόσο ασήμαντος όσο αυτός. Θα έμοιαζε με κάτι που ζωγράφισε ένας καλλιτέχνης. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα πρόσωπά τους, αλλά φαινόντουσαν γελαστές και χαρούμενες τόσο που θα ήθελε να ήταν αληθινές και να μπορούσε να καθίσει κάπου δίπλα τους, να τις ακούει και να τον ανουρίζουν τα γέλια και τα κύματα. Μπορεί τελικά να ήταν καλύτερα που απότυχε εκείνη η στρατιωτική σκηνή, γιατί θα φαινόταν ότι ο σύζυγος κάποιο μπέρδεμα είχε στο μυαλό. Τον είχε ακούσει που έλεγε ότι έκανε πάντα το καθήκον της σαν στρατιώτης και ότι έτσι του είχε έρθει η ιδέα. Ήταν και πιο φθηνό, δεν μπόρεσε να μη σκεφτεί ο νεκροθάφτης. Τώρα που τα χρόνια είχαν περάσει, η καλή γυναίκα είχε βγει και βρισκόταν στο οστεοφυλάκιο και ο τάφος είχε ένα μάρμαρο τεράστιο, μονοκόμματο, αστόλιστο από πάνω που μπήκε πριν ένα μήνα. Και άθλιες οι σφίκες βρήκαν πέρασμα και έχτισαν εκεί μέσα φωλιές. Τις είχε καθαρίσει για να μην κινδυνεύσει ο κόσμος, οι επισκέπτες των παραδιπλανών τάφων, αλλά αυτές δυνάμωσαν και έχτισαν και αλλού φωλιές. Και φοβόταν ότι το καλοκαίρι θα έπρεπε να δώσει σοβαρές μάχες. Και τι θα έλεγε ο παπάς.
Τις ψέκαζε διαρκώς, αλλά αυτές είχαν πάει παντού και απειλούσαν τη γαλήνη του βασιλείου του, όπου κάθε τη ζωντανό δημιουργούσε ένα γαλήνιο βόμβο ή κινήτο υπόγεια, χωρίς να φαίνεται, κάνοντας τη δουλειά που όλοι προτιμούσαν να μην γνωρίζουν, να μην σκέφτονται και να μην θυμούνται. Θα τις ψεκάσω από την άνοιξη να μην πολλαπλασιαστούν, γιατί αλλιώς χαθήκαμε, σκέφτηκε. Ψύχρεμα, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μιζέριας για το χώρο που διαφέντευε, και ήταν χωρίς ελπίδα και χωρίς επιστροφή. «Από τι πέθαν καλέ?» ρώτησε μια μαντιλοφορεμένη γυναικούλα. Κοντή, ξερακιανή, σκυφτή, γρήγορη, πετάχτηκε στο φρεσκοσκαμένο μνήμα, κρατώντας το λάστιχο στα χέρια για να καθαρίσει το χώρο του άντρα της. Ερχόταν πάντα μόνη της και όλο μουρμούριζε. Τον σκατοψυχούσε που την άφησε με μια σχεδόν ανύπαρκτη σύνταξη και μια κόρη της παντριάς. «Δεν ξέρω, δεν είπανε». «Είχε κόσμο?» «Είχε». «Τώρα το μεσημέρι τον θάψατε?» Ο νεκροθάφτης έγνεψε καταφατικά. Η γυναίκα κοίταξε εξεταστικά τον οπό χώμα. «Άκουσα ότι δεν λιώνε τώρα τελευταία, από εδώ είναι σκληρό το χώμα». «Θα λιώσει», είπε με ήρεμη βεβαιότητα ο νεκροθάφτης. «Α, θα λιώσει. Θα τον ξεθάψει, ναι?» «Δεν σου είπαν». «Ακόμα δεν τον παραχώσαμε». «Τον ανοίξαν στην εκκλησία ή για τον πήγαν έτσι?» «Δεν ξέρω». «Σου δώκαν τίποτε ή έτσι σ' αφήσαν?» Ο νεκροθάφτης ενοχλήθηκε από την ξαφνική αδιακρισία. Θυμήθηκε ότι δεν του είχαν δώσει τίποτα. Μια υπόσχεση μόνο, ότι θα του δώσουν κάτι όταν ξανάρθουν σε λίγες μέρες. Δεν ήταν όμως λίγοι οι συγγενείς που ξέχναγαν να επιστρέψουν, που ξέγραφαν το πεθαμένο οριστικά, που ξανασκεφτόντουσαν μετά την πρώτη λύπη τα έξοδα, ή κάτι τους τύχαινε και δεν είχαν καμιά διάθεση να δώσουν το παραμικρό. Ούτε μαρμάρινη πλάκα, ούτε λουλούδια, ούτε χατζηλίκι στο νεκροθάφτη για να ανάβει το καντήλι και να καθαρίζει. Η γυναικούλα κούνησε το κεφάλι της ανάλυας, μην τα ψάχνεις, και έφυγε σκυφτή για να συνεχίσει τη δουλειά της στον τάφο του συγγενούς της. Είχε νυχτώσει πια όταν μάζεψε τα εργαλεία του, κλείδωσε το παρεκκλήσι, έλεγξε όλους τους διαδρόμους να δει αν είχε μείνει κανένας αφηρημένος ή πονεμένος μέσα, ή αν κάποιος αλητήριος είχε έρθει δήθεν να κάνει τον τεθλιμμένο συγγενή, αλλά στην πραγματικότητα να κόψει κίνηση, αν θα μπορούσε να στήσει κανένα τελετουργικό, να φέρει καμιά γκόμενα που γούσταρε τέτοιες ανοησίες, ή να έρθει με παρέα να κάνουν χρήση, ή ακόμα και κάποιος ακόμα πιο ηλίθιος που θεωρούσε εξυπνάδα να πάει δώρο τα λουλούδια από κάποιον τάφο. Κάτι τέτοιο θέλαν ειδική αντιμετώπιση και δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αν έπεφτε πάνω στην εμπροστοφυλακή και οι υπόλοιποι ήταν κρυμμένοι απ' έξω, περιμένοντας να φύγει ο φύλακας για να πηδήξουν μέσα στον περίβολο, το πράγμα γινόταν δυσκολότερο. Θυμόταν πριν καιρό είχε τσακωθεί με μια μεγάλη παρέα που δεν έφυγε και τόσο πρόθυμα. Έκανε το γύρο του, δεν είδε κανέναν. Οι φιλοξενούμενοι του ήταν εντάξει. Άλλοι πιο περιποιημένοι, άλλοι όχι και τόσο, με τα χρυσά γράμματα χαμένα, έτσι που το όνομά τους να μην φαίνεται καθαρά πια, και χορτάρια ένα γύρο. Χαλίκι απάνω τους και μισοραγισμένο το τζάμι εκεί που κάποτε έμπαινε το λάδι και το λιβανιστήρι. «Όλα εντάξει», μονολόγησε. «Ας πηγαίνω κι εγώ, ο μικρός θα περιμένει». Ξεκίνησε αναστενάζοντας. Η ησυχία τον χαλάρωνε. Και τη θλίψη την είχε ξεπεράσει χρόνια τώρα. Η μυρωδιά που ερχόταν από τις εξοχές με το αεράκι τον τρέλαινε. Μέσα σε αυτό το χώρο του θανάτου τον έκανε να νιώθει ότι η ζωή είναι ωραία, ότι η ασχήμια που γνώριζε και είχε αποδεχθεί ήταν μακριά. Πέρασε από το διάδρομο που τελείως τυχαία ήταν γεμάτος από νέους ανθρώπους. Θλίψη σκέτη, ρε παιδί μου. Ανέβηκε την ανηφόρα και κοίταξε μακριά. Το αεράκι εκεί ήταν κρύο, αλλά η φρεσκάδα μετά από τόση δουλειά και τόσες σκέψεις ήταν καλοδεχούμενη. Κούνησε το κεφάλι του και έφυγε. Κατηφορίζοντας, το μυαλό του πήγαινε σε διάφορα που είχε να κάνει και ότι ο φωτισμός δεν ήταν αρκετός. Θα πρέπει να είχε σπάσει πάλι το φαναράκι που είχαν βάλει τελευταία, αν και ο παπάς το έβρισκε περιττό. Ή να είχε τελειώσει το λάδι. Τέλος πάντων, θα το έφτιαχνα αύριο. Τώρα κρύωνε. Σκέφτηκε να πάρει τον έκτο διάδρομο και άρχισε να περπατάει πιο γρήγορα. Σίγουρος πως ήξερε τα κατατόπια, άνοιξε ακόμα περισσότερο το βήμα του και εκεί γλίστρησε. Έπεσε μέσα σε ένα νεοσκαμμένο τάφο, χτυπώντας άσχημα το κεφάλι και την πλάτη του σε κάτι πολύ σκληρό. Δεν θυμόταν να είχε γίνει κάτι τελευταία εκεί. Τουλάχιστον σήμερα που γύρισε, μετά από 2 εβδομάδες απουσίας, δεν είδε το παραμικρό. Μάλλον θα έγινε τις μέρες που έλειπε και ο αντικαταστάτης του θα ξέχασε να του το πει. Και αυτός με τόσα που είχε να φροντίσει και τις 2 κηδείες της ημέρας και τα μνημόσυνα δεν κοίταξε. Ο πόνος ήταν μεγάλος και δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί ούτε να μιλήσει. Αισθάνθηκε τους σφιγμούς του να επιβραδύνονται. Ξαπλωμένος όπως ήταν θέλησε να κινηθεί αλλά του φάνηκε αδύνατον.
Μέσα στις χίλιες σκέψεις που άρχισαν να τον κατακλείζουν σαν σκνίπες στον καλοκαιρινό ορίζοντα, του ήρθε ξεκάθαρα ότι ίσως θα έπρεπε να ανησυχεί, αλλά εκείνος δεν ανησυχούσε. Αντίθετα, εστίαζε κατά περίεργο τρόπο στην ανησυχία την ίδια, αφήνοντας το περιθώριο σε δεκάδες συνειρμούς να αναδυθούν και να σιγοπετούν στο κεφάλι του μαζί με όλα τα άλλα. Ένιωθε πιο βαρύς και κρύος, σαν να ήταν φτιαγμένος από μάρμαρο. Θυμήθηκε τον πρίγκιπα των Μαύρων Νησιών, την ιστορία της Σεχραζάντ, και σκέφτηκε ότι ίσως να γιατρευόταν κι αυτός, όπως ο καταραμένος πρίγκιπας. Σκέφτηκε ότι ήταν άδικο να έχει τέτοια διάβγεια κάποιος τη στιγμή του θανάτου του, τη στιγμή που δεν τη χρειαζόταν. Ήταν ήρεμος και λυπόταν που δεν μπορούσε να πει και να εξηγήσει όσα ένιωθε. Ακόμα και στο μεγαλύτερο πόνο δηλαδή, επειδή το μυαλό δουλεύει με τέτοια καθαρότητα στο τέλος, μπορεί και να νικέται η οδύνη, αφού οι σκέψεις είναι τόσο πολλές που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Αρκεί μόνο να αρχίσει η αντίστροφη διαδικασία του τέλους, σκέφτηκε. Πήγε να νιώσει ένα μικρό πανικό για το γιο του, αλλά ησύχασε όταν επανέφερε την πραγματικότητα στο νου του. Πέθαινε και δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει γι' αυτό. Και ότι όλοι βρίσκουν με κάποιο τρόπο το δρόμο τους. Θα τον έβρισκε και ο μικρός. Ήταν σίγουρος.